Ένα αίτημα χρόνων και μία από τις δεσμεύσεις του Δημάρχου Ήλιδας Χρήστου Χριστοδουλόπουλου από την πρώτη μέρα ανάληψης των καθηκόντων του έγινε επιτέλους πράξη. Ο Δήμος Ήλιδας ολοκλήρωσε και επίσημα τη διαδικασία αδελφοποίησής του με το χωριό Νίκος Μπελογιάννης της Ουγγαρίας, που φέρει το όνομα του αγωνιστή από την Αμαλιάδα, με την συγκινησιακά φορτισμένη εκδήλωση που έγινε το πρωί της Κυριακής στην Αμαλιάδα, παρουσία της αντιπροσωπείας του χωριού της Ουγγαρίας. Πολύ σημαντική σημερινή μέρα για το Δήμο της Ήλιδας και για την πόλη της Αμαλιάδας και για το χωριό Νίκος Μπελογιάννης. Διότι η πόλη που τον γέννησε, τον μεγάλο αυτό άντρα, και η πόλη που τον τίμησε δίνοντάς του το όνομά της για να παραμείνει αιώνια στην ιστορία, αδελφοποιούνται. Τελειώνουμε και το δεύτερο τυπικό της αδελφοποίησης με την επίσκεψη της αντιπροσωπείας στην Αμαλιάδα. Και από κοινού πλέον από σήμερα ξεκινάμε έναν αγώνα, τα ιδανικά που μας δίδαξε ο Νίκος Μπελογιάννης να τα κάνουμε πράξη. Η επίσημη τελετή ξεκίνησε νωρίς το πρωί της Κυριακής, όπου την επίσημη αποστολή του χωριού της Ουγγαρίας με προεξάρχον τον Έλληνα Δήμαρχο της κοινότητας Κώστα Παπαλέξη και τον Έλληνα Βουλευτή της Ουγγρικής Εθνοσυνέλευσης Λαοκράτη Κοράνη υποδέχτηκε στο Λαζαράκι ο Δημοτικό Μέγαρο ο Δήμαρχος Ήλιδας Χρήστος Χριστοδουλόπουλος. Η κυρίως τελετή αδελφοποίησης ξεκίνησε με την κατάσταση στεφάνου στο μνημείο του αγωνιστή Νίκου Μπελογιάννη λίγο πριν τις 10, όπου μετέβησαν πέζοι από το Δημαρχείο. Έφερα χαιρετισμό από το χωριό Μπελογιάννη από την Ουγγαρία που χτίστηκε το 1950 για τους πολιτικούς πρόσφυγες. Σήμερα μένουν στο χωριό μας 1200 άτομα και από εκεί είμαστε 300 Έλληνες και πολύ χάρηκα που είμαι σήμερα εδώ. Μεγάλη χαρά ήρθαμε στην Αμαλιάδα. Ήταν ένα όνειρο το οποίο το ονειρευτήκαμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Εμείς οι Έλληνες της Ουγγαρίας και όπως φαίνεται με την νυν δημαρχία του Δημοτικού Συμβουλίου τελικά αποφασίσανε ομόφωνα να γίνει η αδελφοποίηση αυτή. Η πρώτη επίσκεψη ήταν του εδώ Διοικητικού Συμβουλίου στην Ουγγαρία, στη Βουδαπέστη και στον Μπελογιάννη και στη συνέχεια είμαστε σήμερα εδώ και πιστεύουμε ότι αυτό θα συνεχιστεί σε όλα τα επίπεδα που είναι δυνατά να συνεργαστούμε έτσι στον εκπολιτισμό και βέβαια πολύ περισσότερο στον οικονομικό τομέα. Γι' αυτό καλέσαμε και τον Ούγγρο πρέσβη να βρίσκεται εδώ και ήδη εργαζόμαστε σε κάποιες επιτροπές οι οποίες θα μπορέσουν να εργαστούν απάνω στα θέματα αυτά, τα εκπολιτιστικά και τα οικονομικά. Στη συνέχεια έγινε επίσκεψη στο σπίτι του Νίκου Μπελογιάννη και ξενάγηση της αντιπροσωπείας του Κουρικού χωριού στο χώρο που έμενε ο αγωνιστής αριστεράς, ενώ ακολούθησε στο αμφιθέατρο του Δημοτικού Μεγάλου της Αμαλιάδος, ολοκληρώθηκε η αδελφοποίηση με την κεντρική τελετή, παρουσία τοπικών πολιτικών παραγόντων, εκπροσώπων φορέων και πλήθος κόσμου. Ένας διπλωμάτης ποτέ δεν μπορεί να έχει πιο όμορφο κατοίκον παρά να συμμετέχει σε μια τέτοια εκδήλωση. Σε μια εκδήλωση αδελφοποίησης. Ανάμεσα στις χώρες μπορούμε υπάρχουν διάφορες επαφές, διάφορες συμβάσεις, συμμαχίες, συνθήκες. Όμως οι πιο όμορφες και ειλικρινά πιο χρήσιμες είναι οι θέσεις της αδελφοποίησης, της συμφιλίωσης. Μου δίνει μια μεγαλύτερη χαρά και τιμή να είμαι εδώ. Και μπορώ να σας επιβεβαιώσω ότι η Ουγγρική Πρεσβεία θα δίνει κάθε βοήθεια που χρειάζεται να αντίζει αυτή η αδελφοποίηση, αυτή η σχέση, αφού, όπως είπα, δεν μπορεί να υπάρχει πιο σπουδαία σχέση ανάμεσα στον χωρών, αλλά η σχέση των ίδιων των πολιτών. Τουλάχιστον στη δική μου σκέψη, ο Μπελογιάννης ξεκίνησε να παίρνει μια άλλη μορφή από αυτήν που την είχα. Όχι ότι δεν έχει και άλλα χαρακτηριστικά του αγωνιστή της αριστεράς, του ανθρώπου που για την ιδεολογία του έγινε ένα σύμβολο για έναν ολόκληρο χώρο για πολλές γενιές, αλλά παίρνει κάποια άλλα χαρακτηριστικά, μια άλλη μορφή. Μια τραγική μορφή, που είναι η ίδια η τραγική ιστορία διαχρονικά αυτού του τόπου. Και νομίζω ότι αυτό είναι πολύ πιο διδακτικό.
για την ιστορική μας μνήμη ή για τη λύθη. Όποια μπορεί να είναι αυτή η λύθη και ποια χαρακτηριστικά μπορεί να παίρνει, όπως είπα προηγουμένως. Και ιδιαίτερα διότι ο Μελογιάννης αμέσως ή και πριν ακόμα την εκτέλεσή του, είχε αρχίσει να παίρνει για τον τόπο χαρακτηριστικά που έρονται πάνω από την τραγική φυσιογνωμία αυτής της χώρας, ακόμα και πάνω από την τραγική, θα έλεγα, φυσιογνωμία του αριστερού κινήματος, κινητοποίησε διανοούμενους από όλο τον κόσμο. Κατά τη διάρκεια της τελετής έγινε παρουσίαση της κοινότητας Νίκος Μπελογιάννης Ουγγαρίας και προβολή ειδικού βίντεο, απαγγελία ποιημάτων και χορευτικό από τους μαθητές της πολιτιστικής ομάδας του πρώτου Λυκείου Αμαλιάδος. Στο πλαίσιο του προγράμματος «Οι νέοι της Αμαλιάδος γνωρίζουν τον άνθρωπο με τον Γαρίφαλο», παρουσιάστηκε καλλιτεχνικό πρόγραμμα από σπουδαστές και καθηγητές του Δημοτικού Οδείου Αμαλιάδος, ενώ ακούστηκε και η Ισπανική Ραψοδία του Φρανς Λιστ από τον διεθνούς φήμη πιανίστα Στάθη Παπαδιαμαντόπουλου.